Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλοι φίλες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο. Είμαι η Μάρθα και σήμερα θα εγκαινιάσω μία νέα κατηγορία βίντεο. Έχουμε την ορθογραφία, μέχρι στιγμής λεξιλόγιο, εκφράσεις, τραγούδια. Το σημερινό βίντεο θα έχει σχέση με διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για ένα πράγμα. Τι εννοώ, θα το μάθετε μετά την πολύ μικρή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Όταν αρχίζουμε να μαθαίνουμε μία νέα γλώσσα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Μαζεύουμε βασικό λεξιλόγιο για την βασική επικοινωνία αρχικά. Όμως, όσο περισσότερο μαθαίνουμε τη γλώσσα, τόσο διαπιστώνουμε ότι το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και φυσικά όσο καλύτερα μαθαίνουμε μία άλλη γλώσσα, τόσο περισσότερο νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε με τον τρόπο που θα το εκφράζαμε και στη γλώσσα μας. Να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις ανάλογα με το σε ποιον μιλάμε, ανάλογα με το ύφος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Σκέφτηκα λοιπόν να εγκαινιάσω, όπως σας είπα, μία τέτοια ομάδα βίντεο που την ονόμασα Ασκήσεις Ύφους και το πρώτο βίντεο θα είναι για την λέξη καλό. Καλό, καλά, το επίθετο και το επίρρημα. Λέμε αυτό είναι καλό. Πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε όταν είναι κάτι όχι απλά καλό, αλλά κάτι παραπάνω από καλό, λέμε είναι πολύ καλό. Τέλεια, πολύ καλό. Μπορώ επίσης να πω ότι είναι ωραίο. Αν είναι πάρα πολύ καλό, μπορώ επίσης να πω ότι είναι άριστο. Άριστο, δηλαδή είναι το καλύτερο από όλα. Ή μπορώ να πω ότι είναι τέλειο. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική σειρά λέξεων που μαθαίνει κανείς στην αρχή. Καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ωραίο, αντίστοιχα, πολύ ωραίο κτλ. Τέλειο και ίσως άριστο επίσης. Αν θέλω τώρα αυτό το πάρα πολύ καλό να το πω και με άλλες λέξεις, μπορώ. Μπορώ να πω ότι είναι καταπληκτικό. Χτες στο πάρτι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε καταπληκτικά. Πώς αλλιώς μπορώ να το πω? Περάσαμε υπέροχα. Θαυμάσια. Φανταστικά. Ή και μοναδικά. Περάσαμε μοναδικά. Περάσαμε εξαιρετικά. Αυτά είναι επιρρήματα, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και τα επίθετα. Μπορώ να πω ότι χτες δοκίμασα ένα εξαιρετικό φαγητό, ότι είδα μία θαυμάσια ταινία, ότι είχα μία υπέροχη συζήτηση με έναν φίλο, ότι διάβασα ένα καταπληκτικό βιβλίο. Όμως, μπορούμε να πάμε ακόμη πιο πέρα και να κάνουμε το λόγο μας ακόμη πιο περίτεχνο, να τον στολίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ακόμη πιο ιδιαίτερες λέξεις. Για παράδειγμα, μπορώ να πω
για κάτι που είναι πολύ καλό, πολύ ωραίο, μπορώ να πω ότι είναι θεϊκό. Αυτό το φαγητό είναι θεϊκό. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τόσο νόστιμο. Θεϊκό, κάτι που είναι των θεών, άρα είναι το καλύτερο όλων. Σε ένα τέτοιο στυλ ύφους επίσης, δηλαδή πιο εξεζητημένο, μπορώ αντί για θεϊκό να πω θεσπέσιο. Μια θεσπέσια μουσική άκουσα χτες στη συναυλία. Η θέα από το βουνό είναι θεσπέσια. Θεϊκή, θεσπέσια, μπορεί να είναι μαγευτική. Κάτι που ασκεί πάνω μου μαγεία, που με γοητεύει. Γοητευτική, πάρα πολύ ωραία, μαγευτική θέα. Κάτι μπορεί να είναι επίσης ανυπέρβλητο. Διάβασα ένα βιβλίο υπέροχο. Η πλοκή του ήταν ανυπέρβλητη. Η φαντασία του συγγραφέα ήταν ανυπέρβλητη. Πώς σκέφτηκε, πώς έγραψε όλα αυτά τα πράγματα. Υπερβαίνω, ξεπερνάω. Ανυπέρβλητο είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Να είμαι πάνω από αυτό δηλαδή. Μεγαλειώδες. Πάμε ακόμα πιο μακριά. Είναι αυτά τα λίγο δύσκολα επίθετα σε εις και εσ, ο μεγαλειώδης, η μεγαλειώδης και το μεγαλειώδες. Η μεγαλειώδες είναι κάτι που έχει μέσα το ένα μεγαλείο, δηλαδή μια εξαιρετική ομορφιά. Για παράδειγμα μπορώ να πω η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πριν από μια εβδομάδα ήταν μεγαλειώδης. Βέβαια, η γλώσσα έχει πολλές όψεις και το να πούμε κάτι διαφορετικά δεν σημαίνει απαραίτητα να διαλέξουμε κάτι από αυτό το ντουλάπι που γράφει καταπληκτικές, υπέροχες, μοναδικές, σπάνιες ίσως λέξεις. Όχι, υπάρχουν και λέξεις που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε, για παράδειγμα, να μοιάζει ο λόγος μας περισσότερο με τον λόγο των νέων ή να μοιάζει περισσότερο με τον λόγο αυτών που είναι λίγο μάγκες. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας νέος συνήθως σήμερα όταν θέλει να πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι καταπληκτικό, δεν θα πει είναι εξαιρετικό, είναι θεσπέσιο. Πιθανόν θα πει είναι σούπερ. Είδαμε μία σούπερ ταινία χτες. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Άλλες λέξεις του ίδιου στυλ που δεν είναι οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσατε σε ένα σαλόνι, σε εισαγωγικά, είναι η λέξη μούρλια. Μούρλια, καταπληκτικό, πολύ ωραία. Αχ, μεγιά το φόρεμα. Μούρλια είναι. Σου πάει τρέλα. Μούρλια, τρέλα. Πάρα πολύ. Δοκιμάσαμε ένα φαγητό μούρλια, πεντανόστιμο. Για πράγματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λίγο πιο μάγκικη λέξη τσιλικό. Είδες το καινούριο αυτοκίνητο του Νίκου? Πολύ τσιλικό. Πολύ ωραίο. Πολύ καλοφτιαγμένο. Εννοείται, καθαρό, λάμπι, καινούριο, τσιλικό, πολύ ωραίο. Αντίστοιχα, μπορεί να πει κανείς GG. GG το έκανες στο σπίτι. Α, καθάριζα όλο το Σαββατοκύριακο. Αλίμονο. GG. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, μπορεί κανείς να πει και να εννοεί πάρα πολύ καλό, να πει την έκφραση όλα τα λεφτά. Α, πήγαμε και είδαμε χθες μία ταινία, δεν σου λέω τίποτε, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά σημαίνει ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό το τραγούδι τρελαίνομαι, όλα τα λεφτά. Πάρα πολύ ωραίο. Αντίστοιχα, μπορεί να πει κανείς και γαμώ.
Την ξέρεις τη Μαρία? Ναι, είναι και γαμώτα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ήμασταν χτες στο πάρτι και γαμώ, τι ωραία περάσαμε, δεν μπορείς να φανταστείς. Οπότε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία γκάμα, μία μεγάλη γκάμα από λέξεις για να μιλήσουμε για το ίδιο πράγμα και να τη χρησιμοποιήσουμε όπως στη γλώσσα μας. Θέλετε να μου γράψετε μερικές προτάσεις με όποιες από τις λέξεις σας ενδιαφέρουν περισσότερο? Θα θέλατε πιο πολύ να συνηθίσετε να τις χρησιμοποιείτε? Τι λέτε? Αν θέλετε να γράψετε δικές σας προτάσεις, θα χαρώ πολύ να τις διαβάσω και σίγουρα και οι άλλοι που βλέπουν αυτό το κανάλι. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.